Προπομπός της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στα Γιάννενα την 3η 7 Μαΐου θα είναι η αυριανή επίσκεψη στην πόλη μας του Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου, ο οποίος μαζί με τις υποψήφιες για την Ευρωβουλή Φωτεινή Σκοπούλη και Ολγανάση θα μιλήσουν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης στην Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών. Ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει ομιλία στις 7.30 το απόγευμα της 3ης στο ξενοδοχείο Ντιλάκ, ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες και το ακριβές πρόγραμμα της επίσκεψής του θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε από σήμερα την παρουσία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στα Γιάννα την 3η 7 Μάη, για την οποία θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες. Σε ό,τι αφορά την αυριανή εκδήλωση με τον κύριο Τσακαλώτο, αυτή έχει τίτλο «Εκλογές 2019, τέσσερα διλήμματα για την οικονομία και την κοινωνία». Και βέβαια, γίνεται λίγες εβδομάδες πριν από τις κάλπες της 26ης Μαΐου. Στην κρισιμότητα τόσο των ευρωεκλογών όσο και των αυτοδιοικητικών εκλογών αναφέρθηκε ο συντονιστής της Περιφερειακής Συντονιστικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπασιούκας. Ο κ. Μπασιούκας χαιρέτησε ταυτόχρονα την νίκη των σοσιαλιστών στην Ισπανία, λέγοντας ότι στην Ελλάδα χτίζεται ένα ισχυρό προοδευτικό μέτωπο για τις ευρωεκλογές. Οι εκλογές του 2019 έχουν ιδιαίτερη σημασία. Οι αυτοδιοικητικές γίνονται με τον νέο νόμο του Κλισθένη που στοχεύει στη διεύρυνση της δημοκρατίας, το διάλογο, τη συμμετοχή πολλών συμβούλων και τη σύνθεση των διαφορετικών απόψεων στις όποιες αποφάσεις, καθώς και στην υλοποίησή τους, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι ευρωεκλογές διεξάγονται σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον. Είναι απόλυτα κρίσιμες για το μέλλον της Ευρώπης. Στον κόσμο η κατάσταση είναι ρευστή με νέες ισορροπίες. Η κυριαρχία του νέου φιλελευθερισμού και της λιτότητας συσσωρεύει τον πλούτο όλο και σε λιγότερους, ενώ αυξάνουν οι άνεργοι και νεόπτωχοι με μεγάλη συμπίεση της μεσαίας τάξης. Στην Ευρώπη, πριν αλλά και μετά την κρίση, ένα μέρος της σοσιαλδημοκρατίας μετατοπίστηκε δεξιά, ενώ τμήματα της παραδοσιακής δεξιάς υιοθέτησαν την ακροδεξιά ατζέντα. Ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, οι εθνικιστικές αναδιπλώσεις έφεραν σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης δυνάμεις της ακροδεξιάς ακόμη και στην κυβερνητική εξουσία, ενώ δυνάμωσαν την ακροδεξιά φασιστικά και εθνικιστικά μορφώματα που εμφανίζονται με μια δήθεν αντισυστημική ρητορική. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, οι προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη συσπυρώνονται. Το πρόσφατο αποτέλεσμα των Ισπανικών εκλογών με τη νίκη των προοδευτικών δυνάμεων μας δίνει ελπίδα. Στη χώρα μας κτίζουμε ένα ισχυρό προοδευτικό μέτωπο για τις ευρωεκλογές, τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με στόχο μια Ευρώπη της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. Μία Ευρώπη της κοινωνικής συνοχής και της υπεράσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων. Μία Ευρώπη που θα πει στόπ στη λιτότητα και θα ανοίξει δρόμους για μια δίκαιη ανάπτυξη, για μια οικολογική Ευρώπη. Ταυτόχρονα λέμε όχι στην προσπάθεια της παλινόρθωσης της δεξιάς στη χώρα μας. Οι αριστεροί, οι δημοκράτες, οι προοδευτικοί άνθρωποι του τόπου μας θα δώσουν ισχυρή απάντηση στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Για όλα τα παραπάνω καλούμε όλους τους Γιαννιώτες και τις Γιαννιώτισσες στην ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την 5η 2 Μάη στις 7.30 το απόγευμα να συζητήσουμε με τον Υπουργό Ευκλήδη Τσακαλώτο. Τίτλος της εκδήλωσης «Εκλογές 2019, τέσσερα διλήμματα για την οικονομία και την κοινωνία». Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν οι υποψήφιες για την Ευρωβουλή και συμπατριώτησές μας, Όλγα Νάτση και Φωτεινή Σκοπούλη, ή το αντίθετο, όπως θέλετε. Ο κ. Μπασιούκας αναφέρθηκε επιγραμματικά και στα τέσσερα διλήμματα για την οικονομία και την κοινωνία, όπως είναι ο τίτλος της εκδήλωσης, τα οποία βέβαια και θα αναπτύξει με την ομιλία του Ευκλήδης Τσακαλώτος. Το πολιτικό μας σύστημα φαίνεται ότι για τον πολύ κόσμο είναι κάπως μακριά και θα έλεγα και κλειστό. Κλειστό κυρίως στις ανάγκες των πολλών. Και ένα ερώτημα λοιπόν που μπαίνει εδώ, τι κάνουμε από το, πώς αντιστρέφουμε αυτή την τάση. Ένα δεύτερο είναι ότι η μεσαία τάξη παντού στο δυτικό κόσμο το βλέπουμε ότι πιέζεται. Πώς απαντούμε σε αυτό, τι γίνεται με αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι η άκρα δεξιά. Κινδυνεύουμε από την άκρα δεξιά. Το θέμα είναι απλώς να την περιορίσουμε ή χρειάζεται να κάνουμε και κάτι ακόμα επιπλέον. Το βασικό και το πιο σημαντικό νομίζω είναι
να απαντήσουμε στο ερώτημα τι Ευρώπη θέλουμε. Με ποιους στήλους πυλώνες, να το πω, και με ποιες συμμαχίες μπορούμε να κτίσουμε αυτή την Ευρώπη που επιθυμούμε όλοι μας.